Ο Λέκτορς και Μπονόμπο έρχονται απόψε αντιμέτωποι εδώ στο κλειστό του Περιστέριου. Με τους Κολέκτορς να κερδίζουν το τζάμπολ και να βρίσκονται σε αυτή την πρώτη επίθεση. Στο παιχνίδι μας με τους Κολέκτορς τώρα στην επίθεση και κίνησαν άστοχα οι δύο ομάδες στις πρώτες τους επιθέσεις. Άστοχο και τώρα το σουτ των γηπεδούχων. Στο σίδερο η προσπάθεια της Μπονόμπο, ενώ τώρα κατεβάζει ο Σαβέργιος. Αναστόπουλος, Κλεισούρας, δίνει και πάλι στον Αναστόπουλο, ο οποίος θέλει να πάει προς τα μέσα, μπερδεύεται προς τη στιγμή, καταφέρει να εκτελέσει άστοχα, ωστόσο να γίνει το κλέψιμο από τον Κυριάκου και βρίσκει τον Παπασπύρο, ο οποίος θα πάρει το σουτ. Ακόμα ένα άστοχο σουτ στο παιχνίδι, το 0-0 παραμένει, ωστόσο από την πίεση η μπάλα καταλήγει εκτός και είναι για τους Κολέκτορς. Αναστόπουλος, ο Βασπύρος στο πλάι, Σαβέργιος, έχουμε το φάουλ και το καλάθι από την προσπάθεια του Σαβέργιου. 2-0. Και ο Σαβέργιος είναι τώρα στην γραμμή των γολών. Θα στοχίσει στην εκτραβολή, μαζεύει το rebound ο Μπάμπαλης. Σπυριδάκης περνάει για τον Σιαμάνη, θα στοχίσει εκείνος από κοντά. Θα γίνει το κλέψιμο ωστόσο από την Μπονόμπο. Στον εθνιδιασμό, δεν θα έρθει τώρα το καλάθι. Χωρίς πόντο παραμένουν οι φιλοξενούμενοι. Αναστόπουλος, έρχεται σαν τρέιλερ εκεί ο Κλεισούρας, θα στοχίσει και θα κάνει και το φάουλ. Πρώτο μαδικό των Collectors. 2. Έχει Μπονόμπο. Μπαμπαλής, Λεκάντης, Σπυριδάκης για τρεις, εύστοχος. Προβάδισμα για την Μπονόμπο, 2-3. Με το τρίποντο του Σπυριδάκη. Αναστόπουλος, πάει μέχρι μέσα με το δεξί, δεν θα τελειώσει. Παλεύει για το rebound, θα καταλήξει τελικά. Η μπάλα ξανά στα χέρια των Collectors και το τρίποντο από τον Παπασπύρο για το 5-3. Παυλόπουλος, Λεκάντης τώρα και πάλι Παυλόπουλος στη γωνία, ο Σιαμάνης. Πιέζονται εκεί οι παίχτες της Μπονόμπο, θα γίνει το κλέψιμο από τους Collectors. Γρήγορα στην επίθεση, ωραία συνεργασία. Κλεισούρας αφήνει και πάλι στον Αναστόπουλο, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ωστόσο έχουμε παράβαση 3 δευτερολέπτων. Ό,τι είδατε δεν μετράει. Σπυριδάκης το σκέφτεται, θα το πάρει και θα το βάλει. Ακόμα ένα τρίποντο από τον Σπυριδάκη.
για το 5-6 δίνει και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του. Ο Βασπύρος θα απαντήσει, όχι. Στο σίδερο η προσπάθειά του, γρήγορα στην επίθεση τώρα. Με τον Ελεκάντη Βονόμπο, σταματάει εκείνος, περιμένει τους παίκτες του. Σπυριδάκης, έχει πάνω τον Παπασπύρο. Μαμπαλής, 10 δευτερόλεπτα για την Βονόμπο. Ελεκάντης, φεύγει μπάλα από τα χέρια του. Σπυριδάκης παλεύει να συγκρατήσει, όχι, τελικά η μπάλα πάει στους κολέκτορς. Θα γίνει το κλέψιμο. Η πάσα δεν είναι καλή. Από τον Σαβέργιο γίνεται το κλέψιμο. Στον εφνιδιασμό. Ωραία πάσα, δεν θα έρθει το καλάθι ωστόσο. Επιμένουν οι Μπονόμπο. Ούτε τώρα θα κάνει το χατήρι μπάλα για να καταλήξει το καλάθι. Από την προσπάθεια του Παυλόπουλου. Ο Παπασπύρος οργανώνει. Ζητάει την κίνηση από τον συμπαίκτη του. Η εκτέλεση άστοχη. Λάθη και φάουλ τώρα από τον Σιαμάνη. Και το time out από τους collectors. Στη γραμμή των βολών τώρα ο Σιαμάνης. Έπειτα από το καλάθη και φάουλ. Θα το πετύχει το καλάθη. Για το 5-9. Γλιστράει εκεί ο Σαβέργιος. Έχουμε αλλαγή κατοχής. Πάτσε εκεί επάνω στην διαφήμιση. Είναι μια αρκετά επικίνδυνη μεριά. Συνέχεια στο παιχνίδι μας ωστόσο με την Μπονόμπο στην επίθεση. Σπυριδάκης. Θα γίνει το κλέψιμο τώρα. Πάει μέχρι το τέλος και δεν θα αφήσει την παρά στο καλάθι. Ο Αναστόπουλος. Λεκάντης στη γωνία, η εκτέλεση άστοχη από τον Σαχιαμάνη. Μπαλά καταλήγει στον Τρισούρα και εκείνος με τη σειρά του θα αφήσει στον συμπαίκτη του. Παπασπύρος. Η μπάλα έξω και πάλι ο Παπασπύρος από τη γωνία. Θα ξεφύγει προς τη γμήν. Η μπάλα παραμένει στα χέρια του. Στη λήξη του χρόνου από κοντά θα στοχίσει αρχικά ο Τρισούρας. Δεύτερη ευκαιρία, ούτε τώρα. Και κατά για την Μπονόμπο, περιμένει τους συμπαίκτες του. Σε οργανωμένη επίθεση φιλοξενούμενη. Φάουλ τώρα για την Μπονόμπο. Επαναφορά. Με το πόδι του εκεί ο Κυριάκου πέταξε εκτός την μπάλα. Ξανά και πάλι ο Μπάμπαλης τώρα ψάχνει συμπαίκτη, βρίσκει τον Λεκάντη. Μπάμπαλης πίνει στον Κιτσαντά και πάλι ο Μπάμπαλης πίσω από το screen. Θα εκτελέσει, θα αστοχίσει ψηλότερα ωστόσο ο Λεκάντης. Θα πάρει το rebound, πάει μόνος του. Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Rebound για τους collectors, ο Παπασπύρος ξεφεύγει. Περνάει και την πάσα, θα έρθει το φάουλ για τον Αναστόπουλο. Άστοχος στην πρώτη, ο παίκτης των collectors.
έτοιμος τώρα για τη δεύτερη. Θα τη χάσει και αυτή 0-2. Ωστόσο θα έρθει το επιθετικό rebound για τους γηβεδούχους. Ο Παπασπύρος πάει μόνος του με το δεξί, θα στοχίσει. Και πάλι ο Παπασπύρος, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι από κοντά. Χαμένη ευκαιρία εδώ για τους collectors. Σπυριδάκης αφήνει τον Λεκάντη. Μπαμπαλής και πάλι στον Σπυριδάκη. Από τα δεξιά εκείνος. Θα γίνει το κλέψιμο. Δεν καταφέρει να συγκρατήσει ο Σπυριδάκης. Ο Λέκτος τώρα στην επίθεση, 2 και 40 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Η πάσα φτάνει στον Λαγό. Δεύτερη ευκαιρία με τον Αναστόπουλο, θα πάρει το φαουλ εκείνος. Αγγελόματης τώρα στο παρκέ. Θα πάρει τη θέση του Παπασπύρου. Ενώ από την άλλη ο Αλφαντής θα μπει για την Μπονόμπο. Άστοχος στην πρώτη ο Αναστόπουλος. Θα βάλει τη δεύτερη. Για το 6-9. Μέχρι μέσα θα γίνει το κόψιμο στον Σπυριδάκη. Καλή άμυνα εδώ από τους collectors. Οι οποίοι θα πάρουν ακόμα ένα φάουλ. Πέμπτο ομαδικό της Μπονόμπο. Και έτσι έχουμε βολές. Και έχουμε το 8-9. Οι collectors θυμίζουμε το ρεκόρ 4-7 απέναντι στην Μπονόμπο, η οποία μετράει 6 νίκες και 5 ήττες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα της Evolution. Βγαίνει προστιγμένη άμυνα εδώ των collectors. Η μπάλα είναι για την Μπονόμπο με 2,6 να απομένει στο ρολόι. Κάνουν μια γρήγορη επίθεση εδώ οι φιλοξενούμενοι. Να δούμε τι θα επιλέξουν. Έχουμε το φάουλ επάνω στον Σπυριδάκη. Ήταν το τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσουν οι collectors. Από το επόμενο θα εκτελούν βολές οι αντιπαλοί τους. Από κοντά η εκτέλεση, ευστοχή από τον Τσαπόγα για το 8-11. Άστοχος από κοντά Αναστόπουλος, η μπάλα φτάνει στο Σπυριδάκη, θα πάρει το φάουλ εκείνο και θα οδηγηθεί στην γραμμή των βολών. Μια και αυτό ήταν το πέμπτο ομαδικό των collectors. Χαραλαμπόπουλος τώρα στη θέση του Αναστόπουλου. Σπυριδάκη τώρα στις βολές. Με 1 και 30 να απομένει στο πρώτο δεκάλεπτο. Εύστοχο στην πρώτη. Άστοχο στη δεύτερη. Θα γίνει το φάουλ τώρα επάνω στον Κιτσαντά. Άστοχος στην πρώτη, ο παίχτης της Μπονόμπο. Εύστοχος στη δεύτερη. Για το 8-13. Έλα.
εκτέλεση άστοχη από τον Χαραλαμπόπουλο. Επιθετικό rebound και πάλι κολλεκτός με την μπάλα. Ψάχνει συμπαίκτεση και ο Χαραλαμπόπουλος. Αγγελομάτης και εκτέλεση για 3 στο σίδερο. Και στην προσπάθεια του για το rebound ο Χαραλάμπης έσπρωξε και αντικανονικά τον αντίπαλό του. Και έτσι στέλνει τον λαγό στις βολές. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Στους 3 πλέον η διαφορά, 10-13. Έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Μπονόμπο τώρα με τον Λεκάντη, ο οποίος θα πάρει και αυτό το φάουλ από την μεριά του. Και θα οδηγηθεί και αυτός στις βολές. Έχουμε πει, οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Άστοχος στην πρώτη, δεν του έκανε το χατήρι, μπαλα και αναπήδησε 2 φορές στο Στεφάνι και κατέληξε εκτός. Άστοχος στη δεύτερη. Για το 10-14. Καραλαμπόπουλος, θα γίνει το κλέψιμο από τον Κιτσαντά. Θα μαρκάρει στο σηκείο Αλφαντής, θα στοχίσει το τρίποντο. Μαζεύει το rebound ο Λάγος. Όχι, 20 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. 13 τώρα για τους collectors. Καραλαμπόπουλος. Η εκτέλεση για τρεις, εύστοχος λίγο πριν τη λήξη του χρόνου. 13-14 και το σου τώρα πίσω από το κέντρο. Θα βρει στόχο, πολύ ωραίο καλάθι από το κέντρο. Θα το βάλει ο Λεκάντης και θα γράψει το 13-17. Ξεκίνησε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Μετά από το πολύ ωραίο τρίποντο από το κέντρο του Λεκάντη, με το οποίο έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο. Στη γωνία η εκτέλεση για 3, άστοχη. Θα έρθει το επιθετικό rebound για τους collectors. Συγκρατεί εκεί ο Αγγελομάτης. Η μπάλα έξω από την κορυφή, εκτέλεση εύστοχη. Εκτελεί ο Χαραλαμπόπουλος για το 16-17. Ο Χαραλαμπόπουλος καταφέρει να συγκρατήσουν οι φιλοξενούμενοι, δεν είναι καλό το σύνθεσο του Χαραλάμπη. Αναστόπουλος. Χαραλαμπόπουλος τώρα. Βρίσκει στα πόδια του Κυριάκου η μπάλα, παραμένει στους collectors. Αναστόπουλος για 3 στο σίδερο. Μαζεύουν το rebound οι Μπονόμπο. Παυλόπουλος εκτελεί για 3 για το 16-20. Χαραλαμπόπουλος, Αναστόπουλος. Δεν φτάνει απέναντι στον Αγγελομάτη. Πιέζεται εκείνος. Θα καταλήξει το καλάθι μπάλα αυτός από την δύσκολη προσπάθεια του Αγγελομάτη, ο οποίος θα κάνει το 18-20. Φαντής. Χαραλάμπης. Η εκτέλεση για 3 άστοχη από τον Αλφαντή. Αναστόπουλος πέναντι για τον Αγγελομάτη. Θα βρει εκείνος ωραία τον Κυριάκου, ο οποίος
έχουμε ένα χτύπημα εκεί πέρα. Μετά το καλάθι και φάουλ των Collectors. Ο Λαγός πέτυχε το καλάθι. Θα πάει τώρα και στην γραμμή των βολών. Το 20-20 παραμένει. Σπυριδάκης, ωραίο το floater για το 20-22. Και εκτέλεση για 3 τώρα από τον Χαραλαμπόπουλο στο σίδερο. Αλφαντής ψάχνει επιλογή. Κιτσαντάς πιέζεται και πάλι ο Αλφαντής. Με πλάτη έχουμε βήματα. Κούνησε και το σταθερό του ο Αλφαντής. Έκανε το λάθος. Τα λέει και με τους συμπαίκτες του καθώς θεωρεί πως δεν είχε επιλογή κοντά του. Δεν είχε κάποια βοήθεια. Η μπάλα είναι για τους Collectors. Η εκτέλεση από τον Παπασπύρο είναι άστοχη. Σπυριδάκης. Η εκτέλεση για 3 στο σίδερο. Το rebound καταλήγει στα χέρια της Bonobo. Εκθετικό rebound εδώ για τους φιλοξενούμενους. Σπυριδάκης, 8 δευτερόλεπτα. Θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Μαζεύει το rebound εκεί ο Αναστόπουλος. Παπασπύρος στη γωνία, πάει πάνω του ο Αλφαντής. Παπασπύρος απέναντι στον Αναστόπουλο, θα πάρει εκείνο το τρίποντο από την γωνία στο σίδερο. Κατοχή παραμένει στους Collectors, καθώς ο Αλφαντής ήρθε τελευταίο σε επαφή. Την επαναφορά τώρα οι Collectors. Εκτέλεση για 3 από τον Χαραλαμπόπουλο μέσα. Και οι Collectors παίρνουν το προβάδισμα 23-22. Παυλόπουλος το φλότερ με το δεξί με τη βοήθεια του ταμπλό. Θα κάνει το 23-24. Κλεισούρας πιέζεται εκεί από δύο αντιπάλους. Κλεισούρας πιάνει συμπαίχτη, βλέπει τον Παπασπύρο. Εκείνος πάει μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια εδώ, άστοχη. Η μπάλα είναι στην Μπονόπο με το Σπυριδάκη να κατεβάζει τώρα. Δίνει δίπλα στο συμπαίχτη του, Σπυριδάκης θα πάρει το φαουλ από τον Μιχαηλίδη. Και θα πάει τώρα στις βολές. Αλλαγές τώρα για την Μπονόμπο. Μπαμπαλής και Παυλόπουλος επιστρέφουν στο παρκέ. Θα βάλει τη δεύτερη με το 23-25. Πασπύρος Σαβέργιος τώρα
προσποιείται, πάει προς τα μέσα. Δίνει ωραία πάσα εκεί στον Κυριάκου. Δεν καταφέρει να πάρουν κάτι κολέκτος από αυτή τη φάση. Μονόβο τώρα με το Σπυριδάκι. Μπαμπαλής παίρνει και εκτελεί στο σίδερο. Επιθετικό rebound από τον Λεκάντη. Από κοντά, δεν θα έρθει το καλάθι από την προσπάθεια του Κιτσαντά. Ο Πασπύρος ανενόχλητος για τρεις, θα τιμωρήσει τους αντιπάλους που τον άφησαν μόνο του. 26-25. Σπυριδάκης πιέζεται, θα πάρει το φάουλ από τον Σαβέριο. Παυλόπουλος του δίνει επιλογή για σκριν εκεί ο Κιτσαντάς, θα πάρει πίσω το Παυλόπουλος, δεν είναι καλή η επιλογή του. Ζητάει συγγνώμη και από τους συμπαίκτες του. Αναστόπουλος στη γωνία. Ο Μιχαηλίδης παίρνει το σουτ, το σίδερο, επιθετικό rebound και καλάθι από τον Κυριάκου για το 28-25 και έχουμε το time out. Στο συν 3 πλέον οι Collectors, 28-25 προηγούνται της Bonobo που είναι τώρα στην επίθεση, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο της δεύτερης περίοδου. Γιαμάνης, Μπαμπαλής, πιέζεται εκεί, Γιαμάνης και πάλι βγάζει έξω, η εκτέλεση δεν θα έρθει, τώρα θα έρθει, ωστόσο έχει λήξει ο χρόνος. Έμεινε η μπάλα στα χέρια της Μπονόμπου. Σαβέριος, Αναστόπουλος, παίρνει την πάσα, θα πετύχει το καλάθι για το 30-25. Θα πετύχει τη βολή και θα γράψει το 31-25. Στην έξι πλέον οι Collectors. Μπαμπαλής, Σπυριδάκης. Πιέζεται από τον Αναστόπουλο, καταφέρει να περάσει Σπυριδάκης και θα κάνει βήματα. Ζητάει και φάουλ εκεί ο Σπυριδάκης, τα λέει με το διαιτητή. Τα λέει και με τον διαιτητή ο Σπυριδάκης. Συνεχίζει τώρα το παιχνίδι μας με τους Collectors στην επίθεση. Σαβέριος οργανώνει. Παπασπύρος. Παπασπύρος θα πάει μόνος του. Όχι, θα βγάλει στο πλάι. Εκτέλεση για τρεις από τον Αγγελομάτη. Θα πάρει το φάουλ στο τρίποντο. Και έτσι έχει τώρα ευκαιρία για τρεις βολές ο Αγγελομάτης επίτα από το φάουλ του Σιαμάνη. Άστοχος στην πρώτη. Έτοιμος τώρα για τη δεύτερη. Θα τη βάλει. Έξω η τρίτη, θα έρθει ωστόσο ευθυντικό rebound από τον Αναστόπουλο.
Με πλάτη τώρα ο Κυριάκου, γυρίζει με το δεξί, θα στοχίσει, επιμένει ο ίδιος. Θα έρθει και το καλάθι δικαιώνεται στο τέλος ο Κυριάκου. Για το 34-25. Μπαμπαλής προσποιείται, περνάει, χάνει την μπάλα, ωστόσο κλέψουμε εδώ από τους κολέκτορς, Παπασπύρος στον εφημιδιασμό, το αλλιούπ, δεν θα έρθει τώρα το καλάθι, ούτε στη συνέχεια από τον Αναστόπουλο, Κυριάκου επιμένει, θα στοχίσει, 14 λεπτά τώρα για τους κολέκτορς. Ο Αναστόπουλος αφήνει στον Παπασπύρο για 3 εκείνος, αστοχός, ακόμα ένα επιθετικό rebound για τους γηπεδούχους. Αγγελωμάτης μπερδεύεται και χάνει την μπάλα. Αλλαγή κατοχής τώρα, δεν πήραν κάτι από συνεχόμενες επιθέσεις οι collectors. Λεκάντης πάει από τα δεξιά, σε φεύγει από τα μαρκαρίσματα και θα πέτυχε το καλάθι για το 34-27. Γρήγορα στην επίθεση ο Σαβέργιος, ωστόσο έχουμε την παράβαση. Άρα τα δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Λεκάντης. Φάουλ τώρα. Από τον Παπασπύρο. Τρίτο φάουλ των κολέκτορς. Έχουν ακόμα ένα να δώσουν. Τρία έχουν και οι φιλοξενούμενοι. Παπαλής. Δεν θα καταφέρει να βρει το συμπαίκτη του. Και την έριξε χαμηλά στα πόδια και ξέχουμε το λάθος. Λάθος επαναφορά εδώ. Όχι. Ο διαιτητής λέει ότι η κατοχή είναι για την Μπονόμπο, καθώς ο Αναστόπουλος ήρθε τελευταίο σε επαφή με την μπάλα. Λεκάντης εύστοχος, 34-29. Διαχείρος Λεκάντη, Παπασπύρος τώρα, 2 δευτερόλεπτα χωρίζουν τα δύο ρολόγια. Πόδι τώρα από τον Τσαπόγα. 13 δευτερόλεπτα όλα για τους collectors. Ο Πασπύρος σταματάει, εκτελεί, αστοχή. Το rebound καταλήγει στην Μπονόμπο. Πιέζεται εκεί ο Λεκάντης. Ωστόσο είναι εκείνος που θα κάνει το foul επάνω στον Σαβέργιο. 2,7 τώρα δείχνει το ρολόι για τους collectors. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει το φινάλε. Ακόμα ένα σούτ από το κέντρο, δεν θα μπει αυτή τη φορά. Τέλος λοιπόν της δεύτερης περίοδου, 34-29. Οι collectors προηγούνται της Μπονόμπο. Ξεκίνησε μόλις το τρίτο δεκάλεπτο με τους collectors να είναι στην πρώτη επίθεση. Βγαίνει προστιγμένη άμυνα από την κορυφή, εκτέλεση για τρεις, εύστοχη από τον Πισούρα, ο οποίος θα κάνει το 37-29. Σε φέρει και ο Αλφαντής. Βγάζει έξω, θα πάρει το φάουλ. Collectors προσπαθούν να πλησιάσουν κι άλλο στο σκορ. Τώρα οι φιλοξενούμενοι με τον Λεκάντη, προσποιείται εκείνος, παραμένει πάνω του Κυριάκου, θα βγει άμυνα από τους collectors, δεν θα πάρουν κάτι από τη συγκεκριμένη φάση οι φιλοξενούμενοι. Η μπάλα ωστόσο είχε καταλήξει εκτός. Και έτσι η μπάλα είναι για την Μπονόμπο. Ο Τσαμάνι να είναι στην επαναφορά. Ας
Ένα δευτερόλεπτο τώρα για την Bonobo, πρέπει κάποιος να πιάσει και να σκουτάρει. Βγαίνει άμυνα από τους Collectors. Ωραία άμυνα από τον Αναστόπουλο. Παναγιώτης Αναστόπουλος τώρα. Πιέζεται από τον Σιαμάνη. Κυριάκου θα πάρει το φάουλ τώρα από τον Αλφαντή. Παπασπύρος υποδέχεται, προσποιείται. Ζητάει το screen, θα το πάρει από τον Κυριάκου. Παπασπύρος πάει μέχρι μέσα, εκτός ισορροπίας. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Κυριάκου ακόμα ένα επιθετικό rebound από τον ίδιο. Δεν θα εκτελέσει σωστά ωστόσο. Λεκάτης. Ψάχνει συμπαίκτη, βρίσκει τον Σιαμάνη. Την παρακαταλήγει στο Σπυριδάκι. Χτύπησε εκεί από τον Παπασπύρο. Όλα καλά. Αλλαγή τώρα για την Bonobo. Σπυριδάκης περνάει εκτός στη θέση του ο Παυλόπουλος. Στη γωνία τώρα ο Σιαμάνης, 2-1 στη λήξη του χρόνου. Θα βγει άμυνα εκεί από τον Κλεισούρα. Ο Λέκτος τώρα γρήγορα στην επίθεση, εφνιδιασμός και το καλάθι από τον Αναστόπουλο. Για το 39-29. Στο συν 10 οι Collectors που αναγκάζουν την Bonobo να καλέσει time out. Λεκάτης τώρα κατεβάζει για την Bonobo. Πάνω τον Αναστόπουλο. Παρεμβαίνει εκεί ο Αναστόπουλος. Σπυριδάκης κρατάει, πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ. Ο Κλεισούρας έκανε τώρα το φάουλ. Είναι το δεύτερο ομαδικό των Collectors. Άστοχος στην πρώτη ο Σπυριδάκης. Μέσα η δεύτερη. Μια στις δύο για το 39-30. Αναστόπουλος, Παναγιώτης Αναστόπουλος. Πιέζεται και από τον Σιαμάνη. Παπασπύρος τώρα. Παίρνει το screen, πάει από τα αριστερά. Παπασπύρος. Η εκτέλεση άστοχη, έρχεται εκεί. Με το rebound ο Κλεισούρας, δεν θα ολοκληρώσει τη φάση. Λάθος τώρα της Bonobo. Δίνει την κατοχή στους Collectors. Δεν εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία τους εδώ οι φιλοξενούμενοι. Αναστόπουλος πιέζεται από τον Σιαμάνη, θα πάρει το φάουλ. Τρίτο φάουλ του Σιαμάνη. Δεύτερο ομαδικό της Bonobo. Παπασπύρος. Του δίνει το σκρίνο Κυριάκου. Εκτελεί από κατευθείαν ο Παπασπύρος και θα το βάλει. 41-30. Από τον Παπασπύρο. Η εκτέλεση στο σίδερο του Τσαπόγα. Αναστόπουλος αφήνει στον έτερο Αναστόπουλο. Κυριάκου γυρίζει με το δεξί και θα πετύχει το καλάθι. 43-30. Λεκάντης σηκώνεται, εκτελεί αστοχή. Μαζεύει το rebound ο Παναγιώτης Αναστόπουλος. Η πάσα του για τον Κυριάκου. Και από εκεί στον Κλεισούρα, εκείνος δεν θα καταφέρει να τελειώσει με επιτυχία τη φάση.
Ανεβαίνει κάπως ο ρυθμός τώρα στις τελευταίες φάσεις. Σπυριδάκης μέχρι μέσα θα αστοχήσει. Επιθετικό rebound για την Μπονόμπο. Γυρίζει βήμα πίσω, η εκτέλεση αστοχή και αυτή. Μπονόμπο και πάλι με την μπάλα στα χέρια. Θα γίνει ωστόσο το κλέψιμο. Αναστόπουλος θέλει να βρει τον Παπασπύριδο, θα περάσει πάσα του. Με πλάτη τώρα ο Αλφαντής, γυρίζει, δεν θα εκτελέσει σωστά, η μπάλα είναι για τους collectors, ακόμα μια άμυνα βγαίνει από τους γηπεδούχους. Αλλαγές τώρα για τις δύο ομάδες. Στην επαναφορά ο Σαβέργιος έτοιμος να συνεχίσει το παιχνίδι. Θα κατεβάσει τώρα ο ίδιος για τους collectors, οι οποίοι βρίσκονται στο συν 13 με το σκορ να γράφει 43-30. Οι collectors, οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν τον νικηφόρο σερί με τις 3 σερί νίκες στα τελευταία μάτς. Αναστόπουλος τώρα γυρίζει, εκτελεί και ευστοχεί ο Αναστόπουλος για το 45-30. Αστόχος στην πρώτη προσπάθεια ο Λεκάντης. Το rebound για την Μπονόμπο, η εκτέλεση αστοχή και από τον Τσαπόγα. Ανενόχλητος για τρεις, ούτε σε αυτό το καλά θα μπει. Και έχουμε το φάουλ επάνω στον Κιτσαντά. Νωρίτερα ο Λεκάντης αστόχησε στο τρίποντο. Στόχος την πρώτη ο Κιτσαντάς. Έτοιμος τώρα για τη δεύτερη. Θα τη βάλει. 45-31. Χαραλαμπόπουλος βρίσκει τον Λαγό και εκείνος με το δεξί θα τελειώσει τη φάση για το 47-31. Η εκτέλεση στο σίδερο από τον Λεκάντη. Ο Λέκτος και πάλι στην επίθεση με τον Σαβέργιο. Αναστόπουλος, η πάση του είναι λίγο πιο δυνατή. Θα γίνει το κλέψιμο από την Μπονόμπο. Λεκάντης, Κιτσαντάς και πάλι ο Λεκάντης. Διέτσεται εκεί ασφυκτικά από τον αντιπαλό του, ο Μιχαηλίδης είναι πάνω του. 3-2, πρέπει να εκτελέσουν εδώ, θα το πάρει το σουτ ο Τσαπόγας. Βγαίνει άμυνα εδώ των collectors. Ο Τσαπόγας δεν μπόρεσε να βρει στόχο σε αυτό το γρήγορο σουτ. 3-40 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Σταθερά μπροστά οι collectors. Ωραία κίνηση εδώ του Σαβέργιου. Θα γίνει το κλέψιμο. Χιαμάνης από την κορυφή για τρεις. Αστοχός. Παλεύει εκεί για το rebound ο Κιτσαντάς, αλλά η μπάλα είναι για τους collectors όπως δείχνει ο διαιτητής. Αγγελωμάτης τώρα στη θέση του Αναστόπουλου. Αγγελωμάτης πάει μόνος του μέχρι μέσα, θα πετύχει το καλάθι, ωραία προσπάθεια εδώ από τον Αγγελωμάτη. Ο οποίος θα κάνει το 49-31. Στο συν 18 ξεφεύγει η γηπεδούχος ομάδα. Το
κλέψιμο και τώρα από τον Αγγελομάτη. Καθοριστικός στις τελευταίες φάσεις ο παίκτης των Collectors. Κατεβάζουν τώρα οι γηπεδούχοι. Αγγελομάτης πάει μόνος του με το δεξί, θα πετύχει και αυτό το καλάθι. 51-31. Και πλέον ξεφεύγουν στο συν 20 οι Collectors. Φάουλ τώρα από τον Αγγελομάτη. Τέταρτο ομαδικό των Collectors. Από 4 έχουν οι δύο ομάδες. Έτσι πλέον κάθε φάουλ θα είναι βολές. Μπαμπαλής. Βρίσκει, θέλει να βρει μάλλον τον Κισαντά, δεν θα περάσει η πάσα του. Παρεμβαίνει και ο Λαγός. Η μπάλα είναι για την Μπονόμπο. Μπαμπαλής στην επαναφορά, 8 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Ο Βασπύρος και η Κυριάκου μπαίνουν στο παρκέ τώρα για τους Collectors. Λεκάντης. Θα να βγάλει έξω, θα γίνει το λάθος. Και το φάουλ. Το οποίο θα στείλει στις βολές τον Σαβέριο. Δύο και 14 δείχνει το ρολόι. Ο Σαβέριος είναι στη γραμμή των βολών. Στο συν 20 οι Collectors. Διαφορά η οποία παραμένει και τώρα μετά την πρώτη άστοχη βολή του Σαβέριου. Εύστοχο στη δεύτερη. 92-31. Μπαμπαλής. Στυριδάκης. Λεκάντης τώρα. Λεκάντης έχει πάνω τον Σαβέριο. Στυριδάκης για τρεις. Βάζει ύψος. Θα στοχίσει. Μαζεύει το επιθετικό rebound ο Λεκάντης. Σε φεύγει εκεί. Ο Αλφαντής, βήμα πίσω, η εκτέλεση άστοχη υπό την πίεση του Παπασπύρου. Αγγελομάτης μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 54-31. Εκπληκτικό στο ανοιχτό γήπεδο ο Αγγελομάτης. Μπαμπαλής θα το πάρει, δεν θα το βάλει, μπάλα καταλήγει στα χέρια του Κυριάκου. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού εδώ, 3-2. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι φιλοξενούμενοι στην άμυνά τους. Κερδίζουν τώρα και το rebound. Πάνω κάτω η μπάλα. Ανενόχλητος ο Λεκάντης, θα πάρει το τρίποντο και θα το βάλει. 54-34. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό τώρα της τρίτης περίοδου. Οργανώνει ο Σαβέριος. Ο Παπασπύρος βγαίνει έξω, θα πάρει το τρίποντο, θα το βάλει ο Παπασπύρος, εκτελεί για το 57-34. Δύο επιθέσεις ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Σπυριδάκης δεν θα το βάλει, Κυριάκου μαζεύει το rebound. 20 δευτερόλεπτα όλα για τους Collectors τώρα. Αγγελομάτης, ευνηδιασμός, γρήγορη επίθεση από τους Collectors και το καλάθι θα έρθει από τον Μιχαηλίδη για το 59-34. Η εκτέλεση για 3 στη λήξη του χρόνου, όχι. Rebound και έχουμε το τέλος της τρίτης περίοδου. 59-34, προηγούνται οι Collectors. Ξεκίνησε μόλις και το τέταρτο δεκάλεπτο. Με τον Σπυριδάκη τώρα να οργανώνει την πρώτη επίθεση του Μπονόμπο. Γίνεται το κλέψιμο εκεί από την παρέμβαση του Χαραλαμπόπουλου. Γρήγορη επίθεση, πάσα βόλη, πάσα πίσω από την πλάτη και το καλάθι χάθηκε την μπάλα εδώ από τους Collectors. Το καλάθι από τον Κυριάκου για το 61-34.
Αστοχό το σουτ τώρα της Μπονόμπο, Παπασπύρος στην επίθεση. Πάλι γρήγορα στην αντίπαλη ρακέτα η κολέκτρος, ωστόσο θα γίνει το λάθος, δεν πένα έπασα. Του Μιχαηλίδη. Τα πανώτα λάθος και στις δύο πλευρές τώρα. Κυριάκου αφήνει στον Μιχαηλίδη. Εκείνος περνάει στον Παπασπύρο, ο οποίος ρίχνει τώρα το ρυθμό, πάει σε οργανωμένη επίθεση. Η γηπεδούχος ομάδα, Παπασπύρος. Το σουτ θα είναι άστοχο. Μπαμπαλής. Σπυριδάκης αμαρκάριστος, ανενόχλητος, στο σίδερο. Ο φλόουτερ άστοχο από την άλλη του Παυλόπουλου. Επιμένουμε, Μπονόμπο. Ούτε τώρα θα καταφέρουν να πάρουν κάτι. Ο Παπασπύρος συγκρατεί. Περιμένει τις κινήσεις των συμπαικτών του. Η εκτέλεση από τη γωνία, αστοχή. Εδώ και στόχο ο Χαραλαμπόπουλος. Μεγάλη πάσα τώρα με στόχο τον Μπάμπαλη. Εκείνος δεν θα πάρει κάτι από την φάση. Πιέστηκε από τον Χαραλαμπόπουλο και πέταξε έξω στην μπάλα. Παπασπύρος έχει μπροστά του τον Σιαμάνη. Με πλάτη ο Κυριάκου γυρίζει, αστοχή. Το rebound βγάζει νικητή τον Τσαπόγα. Λίγο στην επίθεση η Μπονόμπο και το φαουλ από τον Παπασπύρο. Να δούμε αν είναι αντιαθλητικό ή κανονικό. Ο διαιτητής λέει κανονικό φαουλ. Σιαμάνης, Τσαπόγας τώρα. Και πάλι για τον Σιαμάνη, εκείνος θέλει να πάει προς τα μέσα, θα πάρει το φάουλ από τον Χαραλαμπόπουλο έγινε, σύμφωνα με τον διαιτητή. Σπυριδάκης παρεμβαίνει και ο Παπασπύρος, συγκρατεί εντός παρκέ την μπάλα η Μπονόμπο. Τσαπόγας έξω για τον Σιαμάνη, εκείνος εκτελεί για τρεις, άστοχος. Μάχη για το rebound, θα βγάλει νικητή τον Σπυριδάκη, βλέπει εκεί και τον συμπαίκτη του τον Παυλόπουλο, ωστόσο την έστειλε χαμηλά την μπάλα και τον ανάγκασε να κάνει βήματα. Παπασπύρος υπό την πίεση πάντα του Σιαμάνη. Ο Παπασπύρος πάει μόνος του μέχρι μέσα. Ένα δύσκολο σουτ. Σπυριδάκης τώρα. Βρίσκει ωραία εκεί τον συμπαίκτη του και από κοντά ο Κιτσαντάς θα κάνει το 21-36. Εδώ από τον Τσαφόγα και πάλι ο ίδιος. Η εκτέλεση για τρεις στο σίδερο από τον Παυλόπουλο. Ο Παπασπύρος τώρα περιμένει τους παίκτες του, θέλει να κάνουν κίνηση. Αγγελωμάτης παίζει με πλάτη, γυρίζει, πολύ ωραία κίνηση από τον Αγγελωμάτη, συνεχίζει να είναι καθοριστικός. 63-36 πλέον. Όλο το δρόμο μέχρι μέσα για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Σιαμάνης. 63-38. Ο Βασπύρος ζητάει το σκριν, το δίνει ο Αγγελωμάτης.
στη γωνία, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την δυνατή πάσα ο Κλεισούρας. Το φάουλ τώρα επάνω στον Σπυριδάκη από τον Αγγελομάτι έγινε. Αλλαγές τώρα για τους Collectors. Σπυριδάκης πιέζεται, καταφέρει να πέρασει την πάσα για τον Κιτσαντά, εκείνος δεν θα πετύχει το καλάθι από κοντά. Αναστόπουλος περνάει η πάσα, θα έρθει το καλάθι, όχι, είναι βήματα από την προσπάθεια του Χαραλαμπόπουλου. Όχι, Σιχαμάνης, με συγχωρείτε. Τσαπόγας, δίνει ωραία πάσα στον Κιτσαντά, εκείνος θα πάρει το φάουλ και θα οδηγηθεί στην γραμμή των βολών. Εύστοχος στην πρώτη ο Κιτσαντάς, 63-39. Εύστοχος και στη δεύτερη, 63-40, από τις δύο εύστοχες βολές του Κιτσαντά. Χάνει την μπάλα και ο Σαβέργιος, δεν καταφέρει να τη συγκρατήσει. Και έτσι κατοχή είναι για την Μπονόμπο, 4.50 ακόμα για το φινάλε, στο συν 23. Οι Collectors, τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα για την Μπονόμπο, η οποία δεν θα φτάσει τώρα στο καλάθι με τον Κιτσαντά. Μπάλα έξω. Φτάνει στον Χαραλαμπόπουλο, εκείνος δεν του κάνει το χατήρι, μπάλα στα αυτιά τύχος εδώ ο Χαραλαμπόπουλος. Κύλησε πάνω στο στεφάνι και κατέληξε εκτός, όπως και στη συνέχεια ο Αναστόπουλος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία τη φάση. Στην επαναφορά τώρα ο Κλεισούρας. Αναστόπουλος παίρνει, βγάζει έξω για τον Χαραλαμπόπουλο. Αναστόπουλος γυρίζει, εκτελεί αστοχή. Παυλόπουλος τον αφήνω αμαρκάριστο, δεν τους τιμωρεί. Επιθετικό rebound, αδράνησε εκεί λίγο η άμυνα των Collectors. Χαραπώνει την μπάλα ωστόσο ο Αναστόπουλος. Γρήγορα μπροστά θα πάρει το φάουλ από τον Σιαμάνη. Τέταρτο φάουλ του Σιαμάνη. Μόλις το πρώτο ομαδικό στο τέταρτο δεκάλεπτο της Μπονόμπο. Την μπάλα έξω για τον Κλεισούρα, και θα πάρει το σούτ και θα το βάλει. Για τρεις ο Κλεισούρας, 66-40. Μπαμπαλής, θα γίνει το κλέψιμο τελικά, θα γίνει το κλέψιμο τελικά από τους Collectors και το φάουλ από τον Κιτσαντά. Τσαπόγας τώρα στη θέση του Κιτσαντά, ο οποίος πέρασε εκτός. Ο
Αναστόπουλος παίρνει το σούτ, θα στοχίσει. Μπαμπάλης τώρα κατεβάζει για την Μπονόμπο. Μπαμπάλης φάει μόνος του με τη βοήθεια του ταμπλό, θα πετύχει το καλάθι. Και ο Αλφαντής είναι αυτός που θα πάει στις βολές έπειτα από το φάουλ, το οποίο είναι το πέμπτο των Collectors. Σαράντα το σκορ. Δύο και 38 για το φινάλε πλέον. Νομίζω πως όλα έχουν κρυθεί. Μπονόμπο τώρα στην επίθεση και το καλάθι από τον Σιαμάνι. Με το 66-45. Ο πάγκος των Collectors ζητάει να μην χαλαρώσουν οι παίχτες τώρα όσο το παιχνίδι πλησιάζει στο τέλος. Θέλουν οι γηπεδούχοι να δείξουν, να βγάλουν την ίδια ενέργεια μέχρι τη λήξη. Με αυτό το συν 23 υπέρ τους. Σουτ άστοχο, μαζεύει το rebound εκεί ο Λαγός. Λαγός τώρα από την άλλη πλευρά, εκτελεί και εύστοχη. Για το 68-45. Από τη γωνία μαρκάριστος ο Μπάμπαλης. Αστοχώς θα βάζει λίγο εκεί με τον εαυτό του. Αναστόπουλος περνάει στον Λαγό. Η εκτέλεση για τρεις, αστοχή από τον Σαβαριό. Τρεις από αρκετά μακριά στο σίδερο, η προσπάθεια του Αλφαντή. Η μπάλα είναι για τους Collectors. Μπαίνουμε σιγά σιγά, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Όλα πλέον έχουν κρυθεί. Οι Collectors θα φτάσουν στην πέμπτη νίκη τους. Οι Collectors που βρίσκονται τώρα στην επίθεση με τον Λαγό, δεν θα έρθει το καλάθι. 45 δευτερόλεπτα ακόμα, Μπαμπάλης παίρνει. Θα πάρει και το φάουλ τώρα ο Μπαμπάλης. Θα πάει από την μεριά του στην γραμμή των βολών. Δεν νομίζω ότι θα κάνουν επίθεση εδώ οι Collectors, θα κάνουν έτσι για το διαδικαστικό. Τέλος λοιπόν του παιχνιδιού, νίκη για τους Collectors, η πέμπτη στο πρωτάθλημα, 5-7 πλέον το ρεκόρ τους. Από την άλλη η έκτη ήταν της Μπονόμπο, πέφτουν στο 6-6. Collectors Μπονόμπο 69-44.